She said, can you do something for me? Pull up, told her, baby, don't worry. Showed up, she was looking so lovely. From head to toe, message heard it loud and clearly. That dress saying, baby, come get me. Ain't no holding back, I'm ready. Baby, let's go. Παρόλο που έλεγα διάφορα για την τραπ, στεναχωρέθηκα από πέρα. Σκοτώθηκα. Δυστυχώς. Αν δεν προσέχεις. Πόσο μου έχει λείψει όλο αυτό, η δροσιά της θάλασσας, αυτό το θόρυβο που κάνουν τα κύματα και πόσο μου έχει λείψει ακόμα να σου δείχνω πράγματα κοντά στη θάλασσα. Δεν το είχα ανοίξει. Έλεος, έλεος. Έχει ακόμα κόσμο, ε. Μπράβο, μπράβο, χαίρομαι. Ξέχασα να σου πω ότι έχουμε πάλι το καμεραμάν μαζί μας. Τι μπορείτε χωρίς εμένα. Πάλι θα με κάνει να παγώσω, αλλά άντε χαλάλι σου για το υγράκι, γι' αυτό εδώ μόνο. Ανέβασα ένα story στο Instagram και σου είπα να μου κάνεις κάποιες ερωτήσεις για να τις απαντήσω εδώ στο βλογκάκι αυτό που έχουμε σήμερα. Φυσικά δεν μπορούσα να τις βάλω όλες, δεν γίνεται αυτό γιατί το βλογκάκι είναι mini, πάντα θα είναι έτσι mini. Οπότε διάλεξα δύο ερωτήσεις. Όταν είναι ο λαιμός τσαρούχι από το ανατμό, τι κάνουμε? Έχω δοκιμάσει να κάνω αλλαγή των υγρών, VG, BG. Τσαρούχι. Τσαρούχι. Αυτό με τη φούντα. Όχι, αυτό το ξύλινο, το ξέρεις. Πώς το λένε αυτό, άραγε. Πες μου κάτω στα σχόλια, πώς το λένε αυτό το ξύλινο τσαρούχι, χωρίς τη φούντα. Πέρα της πλάκας, για να μπορέσεις να ξεφύγεις λίγο από αυτό που αισθάνεσαι στο λαιμό σου, το πρώτο που πρέπει να κάνεις και το βασικότερο, γιατί όχι μόνο το πρώτο που θα κάνεις μόνο για το άτμισμα, αλλά γενικά σε όλη σου τη ζωή πρέπει να το έχεις σαν νόμο. Είναι να πίνεις νερό, πάρα πολύ νερό, όσο μπορείς να πίνεις νερό. Γιατί με αυτόν τον τρόπο ενυδατώνεσαι και δεν αφυδατώνει το οργανισμό σου. Και δεύτερον είναι ότι σε βοηθάει εδώ στο λαιμό. Γιατί VG σου αφυδατώνει το λαιμό. Ακόμα κάτι που μπορείς να κάνεις, και ιδιαίτερα όταν κάνεις καπνικά, είναι να αλλάζεις το διάμεσο της ημέρας με ένα άλλο υγρό, με μια άλλη γεύση. Δηλαδή, αν κάνεις καπνικά, να πηγαίνεις σε ένα φρουτένιο, σε ένα οτιδήποτε άλλο γλυκό. Καλησπέρα, Σταύρο μου. Τι κάνεις? Καλησπέρα, Κώστα. Καλησπέρα στην όμορφη Θάσο. Κάβο Γκρέκο. Τι γεύση είναι αυτή? Δύο πράγματα θέλω, τίποτα άλλο. Ναι, είναι μια ωραία γεύση με κορυφή το πορτοκάλι, που γενικότερα είναι σε δύσκολο σαν συστατικό, σαν άρωμα να παίξει όμορφα. Έχει από πίσω διάφορα μείγματα λιωμένα, θα το έλεγα. Λιωμένα φρούτα, δηλαδή πολτό των φρούτων, ώστε να του δώσουν ένα σώμα. Τι θέλω να σου πω, πες μου για ποιους προορίζεται. Είναι λίγο κρεμώδες. Έχω παρατηρήσει ότι το πήραν και πολύ κρεμάκιδες. Δεν ξέρω τώρα για ποιους προορίζεται. Νομίζω είναι για όλο τον κόσμο. Είναι παγωμένο όμως. Είναι παγωμένο. Δεν νομίζω ότι σε όλους αρέσει. Δεν κάναμε παγωτικά και τώρα του δίνουμε ντούρμα, έτσι δεν είναι? Λοιπόν, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και θα τα ξαναπούμε. Έγινε, αγόρι. Bye, γεια. Σήμερα ήρθα για να κάνω μια φωτογράφηση για Ματζούς και είναι λοιπόν το Κάβο Γκρέκο από Fish Freeze. Τι να πω για εδώ το μέρος αυτό, είναι καταπληκτικό. Τι είναι αυτό το Fish Freeze Κάβο Γκρέκο? Είναι μια παγωμένη, ας πούμε, έκδοση ενός εσπεροειδοειδές που μου αρέσει πάρα πολύ και είναι το μανταρίνι, όπως και το πορτοκάλι μου αρέσει. Εντάξει, φυσικά δεν είμαι και πολύ λάτρης του παγωμένου, αλλά okay. Το προσπαθώ. Το προσπαθώ πάρα πολύ σκληρά για να γίνω κι εγώ ένας από αυτούς που τους αρέσουν τα παγωμένα. Θα δούμε, δεν το καταφέρνω.
Η δεύτερη ερώτηση που έχω διαλέξει να σου απαντήσω σε αυτό το vlog, πότε πρέπει να μπει κανείς στο στήσιμο, δηλαδή να περάσει από εργοστασιακούς σε επισκευάσιμους. Πίστεψέ με, δεν υπάρχει όριο, δεν υπάρχει δηλαδή ότι μετά από 5 μήνες θα πρέπει να μπεις ή δεν πρέπει να μπεις, ή άμα περάσει ένας χρόνος δεν είσαι ακόμα έτοιμος και όλα αυτά που λέμε συνέχεια σε κάποιους. Το έλεγα και εγώ στο παρελθόν ότι καλύτερα να περιμένεις, ας πούμε, κανένα χρόνο και μετά να μπεις στο επισκευάσιμο. Δεν είναι κάτι το τρομερό, αρκεί να σου πιάνουν τα χέρια, αρκεί να γουστάρεις. Μερικές φορές είναι και λίγο μανούρα να μπλέκεσαι με εργαλεία, με βαμβάκια, με αντιστάσεις, να στρίβεις δικές σου αντιστάσεις και όλα αυτά. Βέβαια για κάποιους είναι τρομερό χόμπι, αλλά για κάποιους άλλους μετά από κάποιο καιρό βαριούνται και επανέρχονται πάλι στα έτοιμα. Αυτά. Και όποτε είναι έτοιμος. Όποτε είσαι έτοιμος. Πάμε να φύγουμε. Bye. Η μάσκα μου έχει γεμίσει το πρόσωπο σπυράκια, ρε γάμο το. Το έχεις πάθει και εσύ αυτό? Σαν να πει σου μίλησε τώρα. Εγώ μιλάω σε εκείνον εδώ. Με βλέπει. Okay.